Το Μεσοπρόθεσμο εμφανίστηκαν οι βουλευτέ του ΚΤΕ Οικονομία του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του συνάντηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ορισμένοι μάλιστα έστρεψαν τα πειρά του κατά του πρώην Υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου, αφού όσα του υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει στο μεσοπρόθεσμο απορρίφθηκαν τελικά από την Τρόικα. Ιδιαίτερα εχμηρή η Βάσο Παπανδρέου μίλησε για αδιέξοδο, ενώ προέτρεψε την κυβέρνηση να σκληρύνει τη διαπραγματευτική τη τακτική. Δεν υπάρχει ορίζοντα. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν ξέρουμε πού πάμε. Δεν γίνεται να πληρώνουμε φόρου 23 δι σε τόκου. Να μην υπογράφει μόνο στο Υπουργό Οικονομικών τι δανειακέ συμβάσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη στάση πληρωμών ω διαπραγματευτικό χαρτί. Μιλάτε μόνο για φόρου. Πότε θα μειώσετε το δημόσιο και του παρασυντικού οργανισμού με του μισθού των 6.000 ευρώ. Υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν 800 ευρώ στου οργανισμού. Μη μου λέτε για ανθρώπου. Εσεί του διορίσατε. Κάποιοι άλλοι κατηγόρησαν ευθέω τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι του παραπλάνησε όταν του παρουσίασε το μεσοπρόθεσμο στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή. Πώ να υπάρξει αξιοπιστία όταν ο πρώην υπουργό μα έλεγε ότι είχε εξασφαλιστεί συμφωνία με την Τρόικα, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Άλλοι βουλευτέ δήλωσαν εξαιρετικά ανήσυχοι με την πορεία τη οικονομία εξαιτία των χειρισμών που έγιναν. Εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του 2012 και πάμε σε νέα μέτρα, θα είναι η ταφόπλακα τη αξιοπιστία μα και τη πολιτική. Πολιτική ανηθικότητα ότι δεν πιάσαμε την φοροδιαφυγή. Το μεσοπρόθεσμο θα το ψηφίσω. Τρέμω τι θα γίνει αν δεν ψηφιστεί. Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Δεν μειώσαμε τη φοροδιαφυγή, δεν μειώσαμε του τεράστιου μισθού τη ΔΕΚΟ. Ζητάμε πάλι από το 40% των Ελλήνων να πληρώσει. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε στο πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου, στον πιο δύσκολο κτέ τη Βουλή. Ο κύριο Βενιζέλο δηλώσε ότι κατανοεί τι ανησυχίε των βουλευτών και δεσμεύτηκε ότι παρά τα μικρά περιθώρια που υπάρχουν, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί σε ένα πιο δίκαιο και ισορροπημένο σύστημα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση για τα οικονομικά αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Δεν με εκφράζει η αναλογία εσόδων δαπανών που υπάρχει στο μεσοπρόθεσμο. Αυτή την ώρα όμω είναι μικρά τα περιθώρια. Ρίχνουμε το βάρο μα στη φοροδιαφυγή και σε δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Η ανακοίνωση του Υπουργού ότι ο εφαρμοστικό νόμο θα περιλαμβάνει μόνο το γενικό πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων έδειξε να καθησυχάζει του βουλευτέ που απειλούσαν να τον καταψηφίσουν όταν έλθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Αν και επέμειναν στι ενστάσει του για επιμέρου ρυθμίσει, όπω η περαιτέρω μετοχοποίηση τη ΔΕΗ και η αποκρατικοποίηση τη ΕΙΑ. ΕΕ. Κατανοώ τη δύσκολη θέση σα, κύριε Υπουργέ, αλλά και η δική μου ψήφο έχει βαρύτητα. Τώρα,